Χρήστο, είσαι ένα μεγάλο πρωταγωνιστή. Ήταν ένα ντέρμπι το οποίο το περίμενε με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι. Και το έζησε κατά αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα το παιχνίδι ήταν πολύ ιδιαίτερο για μένα. Νομίζω ότι φάνηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο ο τρόπο που μπήκα μέσα στο παιχνίδι και το πάθο που έβαλα για να κερδίσει η ομάδα. Νομίζω ήταν φανέ από εκεί πέρα. Είμαι πολύ ευτυχισμένο και πολύ χαρούμενο που κάναμε τον κόσμο μα χαρούμενο, ο οποίο ήρθε και γέννησε για πρώτη φορά το παλέ. Και ελπίζω και εύχομαι να ζήσουμε άλλες βραδιές και στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι για σένα που αγωνιζόσουν πέρσι τον ΠΑΟΚ, προφανώς τα συναισθήματα θα ήταν ιδιαίτερα. Όχι, δεν το κοιτάζω έτσι. Εγώ έχω δηλώσει εδώ και πολλά χρόνια ότι είμαι φίλαθλος του Άρη και νομίζω ότι σήμερα έπαιξα σαν φίλαθλος του Άρη. Δηλαδή έδωσα και την ψυχή μου στην κήπεδο για να γυρίσει η ομάδα μου. Το παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν η πίεση της έδρας, η πίεση της άμυνας, ήταν το ταλέντο, το προσωπικό που είχατε. Νομίζω ότι πιέσαμε πολύ στην άμυνα, ότι μπλοκάραμε τις κινήσεις του Παπαδόπουλου, λέξαμε τις πάσεις που έκανε γύρω στη weak side και τρέξαμε μπροστά. Αυτό είναι το παιχνίδι μας, η πιεστική άμυνα και ο διευθυνδιασμός. Βάλαμε κάποια στοιχεία στο παιχνίδι μας πριν το δεκάλεπτο, αυτό και το παιχνίδι έφυγε. Από εδώ και πέρα φαίνονται καλύτερα τα πράγματα για την ομάδα. Από εκεί και πέρα, σε αρχή του πρωταθλήματος έχουμε κάνει ήδη δύο νίκες με τους εντός εισαγωγικών διεκδικητές μας, διεκδικητές της τρίτης θέσης όπως είμαστε και εμείς. Από εκεί πέρα, κοιτάζουμε ένα παιχνίδι ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Περίμενε λίγο.